Γεια σας, είμαι η μάμα Μιμή και μαζί θα κάνουμε κέικ βανίλια σοκολάτα. Να ξεκινήσουμε με τα υλικά μας. Έχουμε αυγά, βούτυρο, αλεύρι, κακάο, ζάχαρη, γάλα, λίγο πορτοκάλι ξύσμα, βανίλια, υγρή και λίγη κουβερτούρα λιωμένη. Και ξεκινάμε με το βουτυράκι μας. Βάζουμε την πλάκα. Μια πλάκα βούτυρο μέσα στον κάδο του μιξερ μαζί με τη ζάχαρη μας. Όπως είναι και αν θέλετε καλύτερα σε κομματάκια για να λιώσει καλύτερα. Μαζί με τη ζάχαρη και αφήνουμε να χτυπηθούν μέχρι να γίνει μια αίσθηση κρέμας. Και αφού έχουμε φτάσει σε αυτή τη φάση, είναι σαν κρέμα το μείγμα μας, ξεκινάμε να ρίχνουμε ένα-ένα τα αυγά μας για να ενσωματώνεται σιγά-σιγά κάθε αυγό στο χυλό μας. Πάμε λοιπόν, προσεκτικά. Συνεχίσουμε με το αλεύρι μας. Ρίχνουμε σιγά σιγά αλεύρι. Σιγά σιγά γάλα. Ρίχνουμε το ξύσμα πορτοκαλιού. Θα δώσει πολύ ωραίο άρωμα στο κέικ μας. Την υγρή βανίλια. Όσο θέλει ο καθένας. Και συνεχίζουμε να χτυπάμε. Έχουμε ανοίξει το φούρνο μας να προθερμανθεί στους 180 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις. Θα το βάλουμε κάτω-κάτω χαμηλά. Τώρα πάμε να φτιάξουμε το μείγμα σοκολάτας. Θα πάρουμε από το χυλό που έχει γίνει ήδη. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ χτύπημα. Γύρω στα 2-3 λεπτάκια και θα είναι έτοιμο το μείγμα μας. Okay, θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Ο μόνος χρόνος που παίρνει αρκετά είναι ο χρόνος ψησίματος. Θα πάρουμε αρκετή ποσότητα από το μείγμα μας. Έχω λιώσει 50 γραμμάρια κουβερτούρα. Θα έχω αφήσει να κρυώσουν λιγάκι, τα ρίχνω μέσα στο μείγμα. Έτσι, σας ευχαριστώ. Και θα προσθέσω και λίγο κακάο για να δώσουμε έτσι τη γεύση της σοκολάτας. Ανακατεύουμε καλά. Και θα δούμε στη συνέχεια πώς θα το προσθέσουμε στο κέικ μας. Λευρώνουμε και βουτυρώνουμε καλά μία φόρμα του κέικ. Και πάμε να ρίξουμε το χυλό μας. Θα ρίξουμε λίγη ποσότητα στην αρχή για να κάνουμε τη βάση. Και μετά θα προσθέσουμε και τη σοκολάτα μας. Ρίχνουμε και τη σοκολάτα. Βέβαια μπορεί να το κάνει και μισό-μισό, ό,τι θέλει. Μπορεί να μην το κάνει ανάμεικτο. Μπορεί να το κάνει μόνο σοκολάτα ή μόνο βανίλια. Ό,τι θέλει ο καθένας. Και απλώνουμε τώρα σε όλη τη φόρμα. Φαίνεται. Συνεχίζουμε λοιπόν το μείγμα. Δεν θα μας νοιάζει να είναι ολόμορφο, ας είναι ανάμεικτο έτσι και αλλιώς είναι το κέικ μας. Και τελειώνουμε από πάνω, φουρνίζουμε 180 όπως είπαμε για μία ωρίτσα. Μόλις περάσει μία ώρα βάζουμε μέσα το γλυφίδα ή μαχαίρι για να καταλάβουμε αν είναι το κέικ μας έτοιμο. Πάμε! Μόλις ξεφορμάραμε το κέικ μας και είμαστε έτοιμοι να το απολαύσουμε. Καλή όρεξη!